Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακούτε πάντοτε Ράδιο Έναντι, είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες, στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Σταματόπουλος. Φίλες και φίλοι, ένας από τους καλύτερους δίσκους που άκουσα το τελευταίο καιρό και ακούμε μάλιστα τώρα ένα από τα ορχιστρικά κομμάτια του δίσκου, ήταν ο δίσκος Φως. Και λέω ότι μου άρεσε πάρα πολύ, καθώς μου έκανε να αισθανθώ μια γαλήνη, μια ψυχική ηρεμία όταν τον άκουσα. Δηλαδή, έβαλα να ακούσω και έκανα και άλλες δουλειές. Κάποια στιγμή σταμάτησα και πραγματικά άρχισα να απολαμβάνω αυτό που ακούω. Και πραγματικά θα ήθελα να ρωτήσω την συνθέτη του δίσκου, αν ήταν όταν έγραφε αυτά τα τραγούδια, όταν τα ηχογραφούσε, αν ήταν στην επιδίωξή του να προκαλέσει τέτοια συναισθήματα στους ακροατές. Να καλημερίσουμε λοιπόν την κυρία Ευγενία Μανολίδου, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη, κυρία Μανολίδου. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όντως, ο σκοπός μου ήταν να δημιουργήσω πρώτα απ' όλα εικόνες και μέσα από τις εικόνες τα συναισθήματα τα οποία περιγράψατε. Η μουσική για τον ψηφιακό δίσκο Φως είναι εμπνευσμένη από την παράσταση που έγραψα πριν από λίγο καιρό για το Πλανητάριο στην Αθήνα. Έγινε μία παράσταση στο Πλανητάριο με τίτλο «Ο Αγγελιοφόρος του Σύμπαντος» και εγώ είχα γράψει τη μουσική για όλο αυτό το έργο του Πλανητάριου. Βασισμένη λοιπόν στις εικόνες αυτής της παράστασης δημιούργησε ένα καινούριο έργο, το Φως, το οποίο έχει να κάνει αφενός μεν με το φως που έχουμε ίδιοι μέσα μας, το φως της ψυχής, το φως του πνεύματος, αλλά και το αιώνιο χαρακτηριστικό της Ελλάδος που είναι το φως, mm-hmm. διαχρονικά. Οπότε σε συνδυασμό με όλες αυτές τις εικόνες που είχα ήδη δει από το Πλανητάριο, μπόρεσα και έγραψα αυτά τα 10 κομμάτια. Να πούμε στους φίλους που μας ακούνε, πώς μπορούν να προμηθευτούν αν θέλουν αυτό το δίσκο. Είναι σε... Ο δίσκος mm-hmm. αυτός κυκλοφορεί στο iTunes. Οπότε, εάν κάποιος μπει στο iTunes και πληκτρολογήσει το όνομά μου και τη λέξη Φως στα λατινικά, FOS, θα βγει ο δίσκος. Και επίσης υπάρχουν και όλες οι πληροφορίες στο site μου, στην ιστοσελίδα μου, www.eugeniamanolides.com. Επίσης, αν πληκτρολογήσουν το όνομά μου στο Google, μεταξύ άλλων πληροφοριών, θα βρεθεί και το site. Κύριε Μανολίδου, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για κάποιον μουσικό να ασχολείται με αυτό το είδος της μουσικής, της ορχιστρικής, συμφωνικής μουσικής στην Ελλάδα. Είναι εύκολο, είναι δύσκολο? Και... η σύνθεση mm-hmm. είναι ένας, ο δρόμος της σύνθεσης είναι ένας πάρα πολύ μοναχικός δρόμος. Γενικά όταν κάποιος θελήσει να ασχοληθεί σοβαρά με την τέχνη, τα πράγματα είναι δύσκολα σε όλες τις χώρες, τώρα μην το απομονώσουμε μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα για ένα λόγο παραπάνω, γιατί ακόμα στα θέματα της συμφωνικής μουσικής είμαστε λίγο πιο πίσω. Μας αρέσει πιο πολύ, μας αρέσουν άλλα είδη μουσικής. Οπότε όταν ασχολείσαι με τη συμφωνική μουσική τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο απαιτητικά. Αυτός είναι και ο λόγος που εγώ έχω επιλέξει να δουλεύω στο εξωτερικό μουσικά. Ήδη έχω ξεκινήσει από μικρή, από το 2000 μετά τις σπουδές μου στη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησα την πορεία μου στην Ευρώπη, στη Βιέννη, στη Γερμανία, στην Ελβετία και μετά συνέχισα στην Κίνα, στην Αμερική. Συνεχίζω στην Αμερική. Όχι γιατί δεν ήθελα να κάνω κάτι, γιατί προσπάθησα και δεν βρήκα ανταπόκριση. Εσείς όταν ήσασταν παιδί, όταν ήσασταν μικρή, τι ακούσματα είχατε μουσικά? Ας πούμε, και σας επηρεάσαν, τι ακούσματα είχατε? Είχα κυρίως κλασικής μουσικής, γιατί έχω ξεκινήσει πιάνο από πολύ μικρή. Οπότε και μου άρεσε κιόλας. Μου άρεσε πολύ η μουσική για πιάνο και η μουσική για μπαλέτο. Και έχω γράψει και μουσική για μπαλέτο στη Γερμανία. Επίσης μου άρεσαν πάρα πολύ τα παραμύθια. Μου άρεσε να ακούω τότε, τώρα πια δεν υπάρχουν τόσο πολύ. Υπήρχαν παραμύθια με συνοδεία κλασικής μουσικής. Οπότε είχα ακούσει την Ωραία Κοιμωμένη, είχα ακούσει τη Σεχραζάντ, είχα ακούσει τη Λίμνη των Κύκνων με αφήγηση και την αυθεντική μουσική των συνθετών. Αυτά με επηρέασαν πάρα πολύ και αργότερα βεβαίως και η ελληνική μουσική, η ελληνική μουσική του Χατζηδάκη, κυρίως του Ξαρχάκου, του Θεοδωράκη, βλέποντας τα στοιχεία και μαθαίνοντας και την ιστορία της ελληνικής μουσικής μέσα από αυτούς τους συνθέτες. Και μετά γυρίζοντας πάλι πίσω, γιατί όσο μαθαίνεις,
αυτή είναι και η ομορφιά της τέχνης. Όσο μαθαίνεις, σου αρέσει και να αναζητάς τις ρίζες. Πήγα πίσω στην παραδοσιακή μουσική, την οποία επίσης ακούω πάρα πολύ ευχάριστα πια, γιατί όταν μαθαίνεις τους τόπους, όταν γνωρίζεις τον κόσμο σε αυτές τις διαφορετικές μεριές της Ελλάδος, μπορείς και συνδέεις την ιστορία, την νοοτροπία, το χαρακτήρα και τη μουσική διαχρονικά. Και αυτό είναι τρομερό, είναι τρομερό στοιχείο της Ελλάδας αυτό, και δεν είχε αναδειχθεί τόσο πολύ. Βέβαια, τώρα η ελληνική νεολαία, γενικότερα και παλιότερα, όλοι στην Ελλάδα έχουν ακούσματα διαφορετικά. Δηλαδή, όταν σε μια κοινωνία επικρατούν τα μπουζούκια και τέτοιου είδους μουσικές, πιστεύετε ότι άμα κάποιος εκτεθεί πρώτα σε αυτά, μπορεί μετά να γνωρίσει και άλλες και άλλου είδους μουσικές, αυτές που μας περιγράψατε, ή έχει καταδικαστεί η πορεία του? Όχι, σε καμία περίπτωση. Και το μπουζούκι εξάλλου μας έχει προσφέρει εξαιρετικές μελωδίες. Εγώ σε αυτό που διαφωνώ είναι στην τρομερή ένταση. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Όχι τόσο η μουσική, αυτό είναι θέμα καθαρά προσωπικής επιλογής. Αλλά η τρομερή ένταση στην οποία ακούγεται αυτή η μουσική μας καταστρέφει καταρχήν τα αυτιά μας, τα τύμπανά μας μέσα. Καταστρέφει τον εγκέφαλο, καταστρέφει, μας κάνει κακό στην ψυχολογία μας. Είναι τελείως, είναι πολλές οι παράμετροι στις οποίες οδηγούμαστε ακούγοντας πάρα πολύ δυνατά μουσική, είτε με beat από πίσω, είτε είναι αυτό μπουζούκι, είτε είναι και τα δύο μαζί συνδυαστικά και έρχεται και δένει. Και επίσης συνδυασμό συνήθως με πολύ κακές φωνές. Αυτό είναι λίγο ενοχλητικό όλο αυτό. Είναι όμως θέμα μόδας, είναι κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια ακούμε συνεχώς, είτε στο ραδιόφωνο είτε στη διασκέδασή μας έξω. Οπότε αν εμείς οι ίδιοι δεν επιλέγουμε κάποιους άλλους χώρους, το που πάει να πει ότι μας αρέσει. Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι για έναν νέο άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με το είδος μουσικής που ασχολείστε κι εσείς να το σπουδάσει στην Ελλάδα, ή θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό? Είναι πολύ εύκολο και να ασχοληθεί και να το σπουδάσει. Είναι πολύ δύσκολο να ζήσει με αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε εξαιρετικές σχολές και οδεία και δασκάλους. Βεβαίως, εάν κάποιος θέλει να ανοιχτεί στο αντικείμενό του και να ζήσει από αυτό, θα χρειάζεται να είναι σε μεγάλη αγορά. Και η αγορά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή. Ας πούμε, τους δίσκους που έχετε βγάλει, έχετε βγάλει κάποια CD και στο παρελθόν, αυτά έχουν πουλήσει στην ελληνική αγορά? Ελάχιστα. Κυρίως στο εξωτερικό πουλάνε. Κυρίως στο εξωτερικό, και για μένα η δισκογραφία δεν ήταν τόσο πολύ μέσω εμπορικό, όσο μέσω προβολής. Δηλαδή παλαιότερα μαζί με το βιογραφικό μου έπρεπε να στείλω και ένα δίσκο. Δεν μπορούσα να στείλω μια παρτιτούρα. Τι να τους πω, αυτή είναι η μουσική που γράφω, διαβάστε τι. Δεν γινότανε. Βεβαίως, κατάλαβα. Με την ηχογράφηση όμως μαζί, παράλληλα και με το βιογραφικό μου, τότε που δεν υπήρχαν τα μέσα, έτσι, γιατί τώρα με το ίντερνετ όλα έχουν ψηφιοποιηθεί και όλα κυκλοφορούν με link στο YouTube. Οπότε μας κάνει τη ζωή αυτό πολύ πιο εύκολο των συνθετών, όχι των εκτελεστών. Αυτή είναι μια δύσκολη έτσι ιστορία για τους ανθρώπους, γιατί ενώ εμείς μπορούμε να, ως συνθέτες μπορούμε να προβάλλουμε τη δουλειά μας πολύ πιο εύκολα, οι ερμηνευτές εκεί έχουν ένα θέμα, γιατί ο άλλος δεν θα αγοράσει το δίσκο του γιατί μπορεί να τον δει. Δεν θα χρειαστεί να πάει να τον ακούσει ζωντανά, γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπει τη συναυλία του στο ίντερνετ. Έχετε σκεφτεί ποτέ να γράψετε τραγούδια, δηλαδή για τραγουδιστές εδώ, Έλληνες και τέτοιο? Δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ κάτι τέτοιο, ίσως γιατί στο μυαλό τους οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αντικείμενο ξέρουν ότι εγώ βασικά ασχολούμαι αποκλειστικά με τη συμφωνική μουσική και με τη μουσική για εικόνα. Έχω γράψει κάποια τραγούδια έξω και επειδή έχω γράψει και πάρα πολύ μουσική για όπερα, ξέρετε, η όπερα μπορεί να τραγουδείται από κλασικούς τραγουδιστές, δεν πάβει όμως να αποτελείται από ωραίες μελωδίες. Και ας μην ξεχνάμε ότι στην εποχή του Ροσίνη, ας πούμε, που έγραφε πολύ ωραία αυτά που θα λέγαμε σήμερα επιτυχίες, έτσι, σουξέ, τα σουξέ της εποχής, τα έγραφε ο Ροσίνη. Περπατάγανε στον δρόμο και τραγουδάγανε. Οπότε πρέπει το τραγούδι να έχει μελωδία η οποία να σου κολλάει στο μυαλό. Και αυτό γίνεται και στα λυρικά θεάματα. Εν τούτης, δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ κάτι τέτοιο και εγώ δεν το επεδίωξα κιόλας, δεν το κυνήγησα καθόλου, για να σας είμαι ειλικρινής.
επειδή έχετε ασχοληθεί και με την μελοποίηση αρχαίων ύμνων, αυτού η έμπνευση, ας πούμε, σας ήρθε ξέροντας, έχοντας κάποιες πληροφορίες για το, δεν ξέρω αν μπορούμε να έχουμε και πληροφορίες για το πώς ήταν η μουσική στα αρχαία χρόνια. Ήταν κάποια έμπνευση δικιά σας ακριβώς, χωρίς να θέλετε να πλησιάσετε το πώς ήταν τότε η μουσική στα αρχαία χρόνια. Ήταν συνδυαστικά. Εάν ακούσετε τη μουσική, θα σας παραπέμψει στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Εγώ τότε είχα μόλις τελειώσει τις σπουδές μου, είχα ξεκινήσει να μαθαίνω, δυστυχώς, και αισθάνομαι άσχημα όταν το λέω αυτό, αλλά δυστυχώς εγώ για τον ελληνικό πολιτισμό έμαθα στην Αμερική. Δεν είχα διδαχτεί στην Ελλάδα όχι την ιστορία την πρόσφατη, την αρχαία ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό. Για την τέχνη, όχι τόσο την πολεμική, ας πούμε, διάσταση, αλλά για την τέχνη, για την αρχιτεκτονική, για τη μυθολογία, για την σπουδαία ιστορία που έχουμε, τη διδάχτηκα στην Αμερική. Οπότε από εκεί άρχισα πάλι να αναζητώ τις ρίζες. Και πηγαίνοντας πίσω, έφτασα στους ορφικούς ύμνους, έτσι, τις πιο αρχές προσευχές που θεωρούμε ότι έχουμε. Το μαγικό με την αρχαία ελληνική γλώσσα είναι ότι όταν αρχίζεις να τη διαβάζεις, στο μυαλό σου δημιουργούνται ήχοι, δημιουργούνται μελωδίες. Είναι η γλώσσα μας, και αυτή που μιλάμε τώρα, όταν τη μιλούμε σωστά, έχει μουσική, έχει μελωδία, είναι μελωδική γλώσσα. Εγώ λοιπόν, απομονωμένη διαβάζοντας ύμνους για την Τυφή και για τον ωκεανό, για τις Μούσες, για τον Απόλλωνα, εμένα μου δημιουργούνταν εικόνες και μελωδίες μέσα από αυτά. Προσπαθώντας να αναζητήσω λίγο και τον τρόπο που έγραφαν στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν ελάχιστα μελοποιημένα αποσπάσματα, αλλά έχουμε πολλές περιγραφές οργάνων, περιγραφές ρυθμών, περιγραφές συναισθημάτων. Βάζοντας τα όλα αυτά κάτω, προσπάθησα να φτιάξω αυτά τα 10 κομμάτια, αυτούς τους 10 ύμνους, οι οποίοι παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο Μέγαρο Μουσικής της Βιέννης το 2000 και είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, με αποτέλεσμα 2 χρόνια μετά να μου ζητήσουν να μελοποιήσω τα σονέτα στον Ορφέα του Ράινερ Μαρία Ρίλκε. Οπότε μετά πήγα στην ποίηση, στην γερμανική ποίηση, πάντα όμως σε συνδυασμό με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τον οποίο, να ξέρετε, στο εξωτερικό τον γνωρίζουν περισσότερο και τον θαυμάζουν πάρα πολύ. Και είναι κρίμα που εδώ δεν γίνονται έτσι σε τόσο μεγάλο βαθμό τέτοιες προσπάθειες. Μία από τις συνθέσεις σας είχε συμπεριληφθεί και στη συλλογή τη Μπούντα Μπάρ, που είναι γνωστή συλλογή. Ναι. Αυτό πώς πήγε προκύψει? Αυτό προέκυψε ως εξής. Όταν γύρισα από τη Νέα Υόρκη, κατά τύχην γνώρισα έναν Αμερικανό παραγωγό, ο οποίος ήταν στην Ελλάδα. Είχε αναλάβει τότε τον Στέφανο τον Κορκολή. Αν θυμάστε, ο Στέφανος έκανε κάποιες συναυλίες στο Ηρώδιο, στο Μέγαρο, ξαφνικά πάρα πολλές μαζεμένες. Ο άνθρωπος που είχε οργανώσει αυτές τις συναυλίες ήταν αυτός ο Αμερικανός παραγωγός, ο οποίος κατά τύχην άκουσε τη μουσική μου. Φτιάξαμε μαζί τον πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησε από τη Universal, και ο ίδιος επέλεξε ένα κομμάτι που του άρεσε, και επειδή τότε συνεργαζόταν και με τους δημιουργούς του Buddha Bar, το βάλανε εκεί. Α, μάλιστα. Και το φως που έχει τώρα αρκετούς μήνες που έχει κυκλοφορήσει, πώς πάει εμπορικά η απήχηση? Πάει καλά. Εντάξει, τώρα στα iTunes υπάρχουν εκατομμύρια δίσκους, οπότε μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις. Για μένα, που δεν έχω ούτε την προβολή ούτε την προώθηση που έχουν τα πολύ μεγάλα ονόματα που κυκλοφορούν ψηφιακά, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και θα συνεχίσω να κάνω τους δίσκους μου, να τους προωθώ μέσω των iTunes, γιατί πάνε σε όλο τον κόσμο. Είναι, ξέρετε, για μένα πάρα πολύ σημαντικό να κυκλοφορεί η καινούρια μουσική, να μπορεί να την ακούσει ο καθένας, να μπορεί να έχει επιλογές, να τη χρησιμοποιεί. Και ειδικά όταν πρόκειται για μια χώρα που έχει μικρή αγορά σε αυτό τον τομέα. Έχετε κάποια μελλοντικά σχέδια που μπορείτε να μας ανακοινώσετε, κάποιες συναυλίες, κάποιο δίσκο καινούριο? Σε τι δουλεύετε τώρα πάνω? Κοιτάξτε, τώρα δουλεύω σε ένα μεγάλο project που θα κάνω στην Αμερική μετά το καλοκαίρι, το οποίο έχει να κάνει πάλι με την μουσική σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό έχει και θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και μουσικό.
Οπότε έχω ξεκινήσει πάλι τη μελέτη για να μπορέσω να αποδείξω το πόσο πολυσύγχρονη είναι και η αρχαία μουσική μας και η παραδοσιακή μουσική μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο project όμως που θα γίνει στην Αμερική. Χρειάζεται πολύ διάβασμα, πολύ μελέτη και το οποίο θα αν είμαστε σε επαφή και μετά το καλοκαίρι, πολύ ευχαρίστως να σας πω και περισσότερες λεπτομέρειες. Και αυτό έγινε λόγω της επιτυχίας που είχε στην συναυλία που είχα κάνει στην Κίνα. Το 2008 μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Κίνας είχα κάνει μια συναυλία, μου είχε ζητήσει η Ολυμπιακή Επιτροπή, Κινέζοι δηλαδή, δεν πήγα μέσω του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού για να μην παρεξηγηθώ, με κάλεσαν οι Κινέζοι και ήμουν η μοναδική Ελληνίδα που έκανε συναυλία μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Όπερας της Κίνας στο Μέγαρο Μουσικής του Πεκίνου. Εκεί είχα γράψει ένα έργο για πλήρη συμφωνική ορχήστρα, χοροδία και ένα κινέζικο παραδοσιακό όργανο. Θυμόμαστε, ναι, το θυμόμαστε τη συναυλία βέβαια. Το οποίο είχε εντυπωσιάσει τότε τους Κινέζους και επειδή μετακυκλοφόρησε και στο ίντερνετ και τα λοιπά και το είχα δείξει τότε στην Αμερική, με κάλεσαν τώρα για να κάνω κάτι αντίστοιχο στην Αμερική με την ελληνική μουσική και την Ινδιάνικη μουσική. Οπότε ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον και για μένα. Κύριε Μανολίδου, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο μελλοντικό σας σχέδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση. Πάντα όταν μιλάω για μουσική αισθάνομαι σαν να είμαι σε έναν άλλο κόσμο. Τώρα εδώ στην Ελλάδα ενδιαφέρονται για οτιδήποτε άλλο εκτός από την τέχνη και χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ότι υπάρχει ακόμα έτσι αυτή η ενέργεια, η αίσθηση ότι χρειαζόμαστε την τέχνη όσο και αν δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα τόσο καλά. Να είστε καλά, να ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για το μέλλον για να μιλήσουμε και για όταν θα έχετε να μας πείτε περισσότερα πράγματα για αυτό το πολύ ενδιαφέρον project. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και σε εσάς.